Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καιρός ήταν να φιλμάρω ένα νέο βίντεο, γιατί σε λίγο, παιδιά, θα ξεχάσω το πώς είναι να κάθεσαι μπροστά από την κάμερα, να φοράς μικρόφωνο και γενικά να μιλάς για αγαπημένα προϊόντα. Αν και το κάνω αυτό, εξακολουθώ να το κάνω πολύ, στο TikTok και στο Instagram, όπου αν δεν με ακολουθείτε θα με βρείτε στο Instagram @Nagia Apo, στο TikTok Nagia Apostolou κανονικά. Ακολουθήστε με εκεί για να τα λέμε συχνότερα. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Είμαι η Nagia, Nagia Apostolou. Μπορεί να με ξέρετε από το ραδιόφωνο, κάνω εκπομπή καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον Athens DJ, αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι εδώ σήμερα. Ο λόγος είναι ένας και μοναδικός, θα το έχετε δει και από το thumbnail του βίντεο, είναι το να κάνουμε unboxing σε αυτή εδώ την τεράστια τσάντα που μας έδωσαν στο χριστουγεννιάτικο event των Sephora. Είναι προϊόντα όλο καινούργια, προϊόντα που είναι και πολύ ωραίες ιδέες για δωράκια για τους φίλους σας και βέβαια για δώρα για τον εαυτό σας. Έρχονται εντωμεταξύ και κάτι εκπτωσούλες τώρα, Black Friday και Cyber Monday στο τέλος του Νοέμβρη. Οπότε χωρίς να φλιαρώ, επειδή ξέρω ότι θέλετε να δείτε τι καινούργιο παίζει και τι σας προτείνω από όλα αυτά, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Θα τα πιάνω με τυχαία σειρά. Το πρώτο που έπιασα στα χέρια μου είναι αυτό εδώ από Sunday Riley. Αυτό είναι ένα σέρουμ από ό,τι βλέπω για τα μάτια. Ήθελα πολύ καιρό να πάρω ένα σέρουμ για τα μάτια. Δεν ήξερα ακριβώς τι να πάρω, δεν ήξερα και τι σημαίνει νιασιναμίδη, να σου πω την αλήθεια. Αυτό λοιπόν έχει και νιασιναμίδη, έχει και ρετινοειδή. Η ρετινόλη είναι ένα πολύ δραστικό συστατικό, το οποίο εγώ το συστήνω από 30 και μετά θα έλεγα. Κάποιοι λένε χρησιμοποιήστε το και νωρίτερα, εγώ δεν το χρησιμοποίησα νωρίτερα και δεν έχασα. Πάντως είναι φοβερά αντιγυραντική η δράση του. Sunday Riley είναι ένα brand που μου αρέσει πολύ. Θα σας προτείνω να το δοκιμάσετε το συγκεκριμένο 5 Stars Serum, όπως θα το δοκιμάσω κι εγώ αμέσως μόλις τελειώσω το βίντεο. Το ξεκινάω σήμερα κιόλας. Λοιπόν, έχω μία πούδρα Light Reflecting Setting Powder σε loose μορφή από την NARS. Θα το ανοίξω αυτό για να τη δούμε. Κλασικό κουτάκι με την πούδρα. Έχω δοκιμάσει την compact μορφή, κυκλοφορεί και σε compact μορφή, αν δεν σας βολεύει αυτό, όπου το αγγίζεις και νιώθεις ότι δεν βγαίνει τίποτα. Και όμως το αποτέλεσμα στην επιδερμίδα είναι τόσο ωραίο, ειδικά παιδιά όταν το βάζετε στην περιοχή κάτω από τα μάτια και σε περιοχές που θέλετε να φωτίσετε, είναι καταπληκτική. Θα την ευχαριστηθώ, είμαι σίγουρη πολύ, και στη loose μορφή της. Βλέπω εδώ ένα σετάκι από τα Sephora. Αυτό δεν θα το ανοίξω, μπορώ να το κάνω δώρο σε καμιά φίλη μου ή στον εαυτό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Λοιπόν, κυκλοφορούν πολλά τέτοια πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο έχει μέσα δύο μάσκες. Γράφει μπροστά το καθένα τι περιλαμβάνει. Έχει μία μάσκα από άνθρακα και καφεΐνη, βλέπω εδώ. Και είναι καθαριστικές και οι δύο για την επιδερμίδα. Έχω και άλλο σετάκι από Sephora. Αυτό είναι skincare σετάκι. Λοιπόν, έχει ένα καθαριστικό, το οποίο κάνει και απολέπιση, από ό,τι βλέπω, σε αυτή τη μεγάλη συσκευασία. Εδώ έχει ένα σέρουμ για λάμψη και από κάτω μία θρεπτική πολύ εντατική κρέμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σετάκι με τρία προϊόντα, πάρα πολύ ωραίο επίσης, για να κάνετε δωράκι στους φίλους σας. Και συνεχίζω με παλέτα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτή, γιατί είναι μία μίνι παλέτα από την Natasha Denona. Ξέρετε την αγάπη που τις έχω. Αν έχετε δοκιμάσει σκιές της Natasha Denona, θα ξέρετε ότι είναι καταπληκτική η ποιότητά τους. Οπότε δεν μπορούσα παρά να ενθουσιαστώ και με αυτό εδώ το μίνι που το κρεμάς και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έτσι. Δείτε τι ωραίο που είναι. Στολιδάκι. Είναι η Baby Gold Palette. Και λίγο για reference, για να ξέρετε πόσο μικρή μπορεί να είναι μία παλέτα που βλέπετε online και σας λέω ότι είναι baby, αλλά εσείς δεν έχετε καταλάβει το μέγεθος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ baby. Βγάζω και τη συσκευασία για να κάνουμε και swatches. Είναι αυτή εδώ. Είναι τέλεια για ταξίδι, βασικά. Αυτό θα πω εγώ. Τέλεια να την έχεις στην τσάντα σου. Τέλεια το πρωινό μακιγιάζ με αυτές τις δύο καφέ σκιές, να το κάνεις βραδινό βάζοντας τη χρυσή. Κάτσε να τα σουατσάρω όλα στο χέρι μου. Ένα πέρασμα έκανα, παιδιά. Κοιτάξτε, το καφέ είναι φανταστικό. Συνήθως τέτοιες αποχρώσεις μπορεί να είναι λίγο, ξέρετε, να κάνουν νερά, και όμως είναι βελούδινο. Το χρυσό είναι επίσης τέλειο. Και αυτή η πολύ ωραία σκιά μπορείτε να τη βάλετε ή σε όλο το βλέφαρο ή να τη χρησιμοποιήσετε ως μεταβατική. Εντάξει, 10 στα 10 και στη συσκευασία μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλετίτσα. Προχωρώ με ένα λατρεμένο μου προϊόν. Το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό.
περίπου ένα εξάμηνο βασικά θα έλεγα τώρα, είναι το λάδι για τα μαλλιά από την εταιρεία Gizou. Αν δεν γνωρίζετε, είναι η εταιρεία της Negin Mirsalehi, νομίζω το λέω σωστά το όνομα. Η οικογένειά της λοιπόν έχει μέλισσες, καλλιεργεί μέλι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον, και δημιούργησε και αυτή τη σειρά, είναι Honey Infused Hair Oil, έχει λοιπόν και μέλι. Και είναι ένα έλαιο, παιδιά, το οποίο, σας το λέω εγώ που είμαι λιπαρή και που έχω και λεπτή τρίχα, έτσι. Δεν βαραίνει καθόλου τα μαλλιά, αντιθέτως τα θρέφει, τα κάνει να φαίνονται πιο γυαλιστερά και επίσης απορροφά και εξαφανίζει το φριζάρισμα. Με βοήθησε πάρα πάρα πολύ αυτό το προϊόν το καλοκαίρι, ειδικά στα νησιά, που το μαλλί μου έβγαινε με ίσιο για να βγω για βράδυ και μετά γύρναγα και ήταν πάρα πολύ φουντωτό. Δεν το ανοίγω γιατί θέλω να το χαρίσω το συγκεκριμένο. Και θα προχωρήσω στην παλέτα από Too Faced, είναι η Pumpkin Spice Second Slice. Είναι η παλέτα που έχω χρησιμοποιήσει σήμερα για το μακιγιάζ που έκανα στα μάτια και θα σας δείξω ακριβώς και τις αποχρώσεις που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, έχω χρησιμοποιήσει, πρώτον έχει καθρέφτη το οποίο το αγαπάμε. Εγώ χρησιμοποίησα αυτή, αυτή και αυτή, αυτές τις τρεις. Να σας πω και τα ονόματά τους. Είναι Pick of the Patch. Εδώ τι λέει, παιδιά. Mode Please και Sup Sup Hooray. Εντάξει, χωρίς τα γυαλιά μου είμαι τραγική. Δεν βλέπω τίποτα. Η απόδοση είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει λίγο kickback από μερικές. Το παρατήρησα γιατί την έχω ξαναχρησιμοποιήσει μια φορά, δεν αντιστάθηκα. Ήθελα αμέσως να τη δω. Νομίζω το kickback είναι σε αυτή εδώ τη mauve. Mauve σκούρα, έτσι κάπως μελιτζανή, σε αυτές εδώ. Που είναι γενικά ένα δύσκολο χρώμα. Αλλά δείτε τώρα τι ωραίες φθινοπορεινές αποχρώσεις έχει αυτή η παλέτα. Είναι ένα όνειρο. Προτείνω σίγουρα να τη βάλετε στο καλάθι σας. Θέλω να σας σουατσάρω και μία-δύο αποχρώσεις από αυτή την παλέτα. Θα διαλέξω, όχι αυτές που έχω στα μάτια μου γιατί τις βλέπετε, θα διαλέξω μία φούξια, μία ολόχρηση και μία πορτοκαλί. Γιατί όχι. Λοιπόν, δύο ματ και μία η οποία έχει γκλίτερ μέσα. Εντάξει παιδιά, γράφουνε φανταστικά. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα αυτό. Θέλει βέβαια να επιμείνεις λιγάκι για ένταση, αλλά με ένα primer νομίζω ότι θα είστε τέλεια. Είμαι το concealer σας από κάτω για να έρθει να πιάσει πολύ καλά. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω. Θέλω να μου πείτε, βλέποντας αυτές τις αποχρώσεις, αν θέλετε να κάνουμε μακιγιάζ αφενός, αφετέρου, σε ποιες αποχρώσεις θέλετε να παίξουμε. Ή αν θέλετε να δείτε αυτό που έχω κάνει σήμερα, τέλος πάντων, πολύ ευχαρίστως να σας το δείξω σε ένα tutorial. Και είναι και cruelty free όλα τα προϊόντα των Too Faced, έτσι, ούτως ή άλλως. Πάμε σε ένα προϊόν που δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει, F-Balm Electrolyte Water Facial Mask Hydratant. Είναι δική μάσκα δηλαδή, από Drunk Elephant. Ένα brand που αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το κανονικό μέγεθος ή αν είναι travel size. Α, μισό λεπτό ρε παιδιά, έχει δύο πράγματα μέσα. Δεν τα ξέρω πολύ καλά εγώ αυτά τα προϊόντα, άμα δεν τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Λοιπόν, έχει αυτό το F-Balm Electrolyte Water Facial που σας διάβασα και σας είπα. Και έχει κάτι άλλο μέσα. Τι είναι, πινελάκι. Applicator. Α, όχι, έχει το TLC Framboos, το οποίο δεν μπορώ να το βγάλω. Είναι εδώ μέσα. Για ωραίο το packaging, αλλά λίγο μπελαλίδικο. Τέλος πάντων, θα τα αφήσω μέσα και συνεχίζω το unboxing με αυτό εδώ το spray. Αν παρακολουθείτε καιρό το κανάλι θα το έχετε ξαναδεί και αυτό το προτείνω. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, είναι ό,τι πρέπει για πρωτάρες. Αν θέλετε να αποκτήσετε ένα πολύ διακριτικό μαύρισμα, αυτό εδώ το προϊόν νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Isle of Paradise Self Tanning Water, το αποτέλεσμα του είναι πολύ ωραίο. Πάμε στο επόμενο προϊόν που είναι αυτό το sponge. Είναι σαν beauty blender, είναι όμως από τα Sephora. Δεν θυμάμαι αν έχω ξαναχρησιμοποιήσει sponge από τα Sephora. Πάντως θα το δοκιμάσω και θα σας πω τη γνώμη μου, είναι μια πιο οικονομική λύση σίγουρα. Βλέπω δύο προϊόντα από Sephora, είναι το Foundation Best Skin Ever Glow και το Best Skin Ever Glow Concealer. Οι αποχρώσεις ξεκάθαρα πάρα πολύ σκούρες για την επιδερμίδα μου. Αλλά αυτό που θα κάνω σίγουρα με το concealer είναι να προσπαθήσω να το χρησιμοποιήσω για να κάνω κοψίματα στο πρόσωπο. Να ξέρετε ότι αυτές οι αποχρώσεις, και θα το ανοίξω για να το δούμε κιόλας, να ξέρετε ότι αυτές οι αποχρώσεις που είναι για να χρησιμοποιούνται στα μάτια και στο πρόσωπο είναι πάρα πολύ ωραίες για contouring. Οπότε να τα προτιμάτε τα concealer γιατί σας δίνουν και extra κάλυψη. Α, είναι πολύ ωραίο, έχω δίκιο, δεν κοκκινίζει.
πολύ ζεστή, ωραία απόχρωση για κοψίματα. Βασικά για bronzer μου αρέσει περισσότερο, να πω την αλήθεια, παρά για κοψίματα. Γιατί θα έπρεπε να είναι πιο ψυχρό για τα κοψίματα, αλλά για bronzer μου φαίνεται καταπληκτικό. Να σας πω και ποια απόχρωση είναι. Στην περίπτωση που θέλετε κι εσείς να την αποκτήσετε, είναι η 53,5. Σε ένα προϊόν τώρα, το οποίο εγώ το λατρεύω ήδη, είναι τα ρούς της Benefit σε νέα συσκευασία. Έχουν βγάλει και νέες αποχρώσεις και αυτά κυκλοφόρησαν αρχές καλοκαιριού. Αυτή είναι η μίνι συσκευασία και μια πολύ καλή λύση, ένας πολύ καλός τρόπος, μια πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσετε αποχρώσεις που δεν είστε σίγουρες αν θα σας ταιριάζουν. Εγώ δεν έχω τις μίνι συσκευασίες, έχω τις κανονικές. Είχαν την καλοσύνη να μου τα στείλουν και δείτε τι ωραία είναι αυτή εδώ η απόχρωση, η Σέλη. Θα μπορούσες να την πει δεν είναι όμως πάρα πολύ έντονο. Είναι θερμόρους, πάρα πολύ όμορφο. Εμένα μου αρέσει όταν κάνω πιο θερμά μακιγιάζ, πάρα πολύ. Πάμε σε eyeliner και αυτό, ναι, είναι λίγο ανοιγμένο γιατί το χρησιμοποίησα σήμερα κιόλας για τα μάτια μου. Αλλά και χθες το έβαλα στο χέρι μου. Είναι αυτό το κλασικό που κάνω. Κάνω μια γραμμή και την αφήνω όλη μέρα. Πλένω το χέρι μου, κάνω όλες μου τις δραστηριότητες κανονικά και κοιτάω πόσο πολύ θα κρατήσει και αν είναι όντως αδιάβροχο. Λοιπόν, μαντέψτε, αυτό το προϊόν το πέρασε το τεστ. Είναι από Makeup Forever το Aqua Resist Graphic Pen. Πάρα πολύ ωραίο μυτάκι. Είναι σαν στυλό. Αυτά που με βολεύουν εμένα, γιατί με τα άλλα τα πότς που πρέπει να βουτάς μέσα και έχουν το πινελάκι, δεν βολεύομαι καθόλου. Και γράφει λοιπόν ότι έχει 24 ώρη διάρκεια και είναι αδιάβροχο. Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Πραγματικά έμεινε στο χέρι μου παλαιότερα τα πλησίματα και στο χέρι δεν είναι και εύκολο να μείνει κάτι. Έμεινε για 24 ώρες. Επιβεβαιώνω, πάρα πολύ καλή επιλογή αν ψάχνετε liquid liner. Έχω εδώ ένα clarifying serum ενάντια στις ατέλειες, λέει. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι το έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι από Sephora. Από ό,τι βλέπω έχει 5% AHA και σαλικυλικό οξύ. Συστατικά τα οποία εγώ λατρεύω. Για να δούμε και πώς είναι. Έχει dropper. Ναι. Έχει dropper λοιπόν, βάζετε μερικές σταγονίτσες, κυρίως το βράδυ χρησιμοποιούμε τα οξέα, εγώ αυτό έχω να συστήσω. Φαντάζομαι θα γράφει και στο site περισσότερες λεπτομέρειες και τώρα που είπα για site, εννοείται θα σας βάλω link για όλα αυτά τα προϊόντα για τα οποία μιλήσαμε σήμερα. Θα σας βάλω link κάτω στην περιγραφή για να τα δείτε, να τα εξετάσετε, να βάλετε ό,τι θέλετε στο καλάθι σας και να σας πω ότι αν κάνετε κλικ σε αυτά τα link τα δικά μου και ψωνίσετε τελικά, εγώ θα κερδίσω μια μικρή προμήθεια από τις αγορές σας και έτσι στηρίζετε και εμένα και το κανάλι και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Makeup Forever, αυτό τι είναι? Ultra HD Skin Booster Serum Hydra Ripple Pant. Plumping δηλαδή serum για περισσότερη υδάτωση. Αυτό τώρα που είναι από Makeup Forever, εμένα με κάνει να σκέφτομαι μήπως θα είναι πολύ ωραίο να το βάλεις, παρόλο που έχεις κάνει το skincare σου πριν το μακιγιάζ, μήπως θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το βάλεις ακριβώς πριν το foundation ή να ρίξει μια σταγόνα μέσα στο foundation, αφού δίνει έτσι περισσότερη ενυδάτωση. Θα το δοκιμάσω και αυτό και θα σας πω. Πάντως ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον προϊόν. Μία κρέμα τώρα, την οποία αγαπούν πάρα πολύ όσοι και όσες έχουν ερυθρότητα στην επιδερμίδα, θα σας δείξω τώρα, είναι η Dr. Jart Cica Pear Tiger Grass Colon Correcting Treatment. Είναι αυτή εδώ η κρέμα, ίσως έχετε δει τη συσκευασία, ίσως δεν έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όταν ανοίγεις το βαζάκι, δεν θα το ανοίξω ούτε αυτό γιατί θέλω να το χαρίσω, είναι πράσινη κρέμα μέσα και είναι πράσινη ακριβώς για να εξουδετερώνει αυτή την κοκκινίλα της επιδερμίδας που έχει ερυθρότητα. Όσο την απλώνετε λοιπόν, το πράσινο εξαφανίζεται, γίνεται ένα με την επιδερμίδα. Μην σας πω ότι μπορείτε να βγείτε και έτσι έξω χωρίς να καλύψετε τίποτε άλλο, γιατί δίνει μια πολύ ωραία ομοιομορφία στο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας σας και έχει και εξαιρετικά συστατικά βέβαια. Είναι πολύ ωραία ενεδετική κρέμα και πάρα πολύ πηχτή. Θες ελάχιστη ποσότητα. Να σας πω και για το Bump Eraser Body Scrub με 10% AHA οξέα. Αυτό δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Είναι από την εταιρεία First Aid Beauty. Εταιρεία που ακούω γενικά μέσα στα χρόνια. Έχω χρησιμοποιήσει νομίζω μια ενυδατική τους. Αλλά τώρα peeling για το σώμα με οξέα, εννοείται ότι θέλω να δοκιμάσω και νομίζω ότι ένα τέτοιο έχει και η εταιρεία Drunk Elephant.
θα το τσεκάρω και αν το βρω και αυτό, γιατί κάπου το είχα δει στο βίντεο κάποιας ξένης influencer νομίζω και έλεγε ότι τι ωραία που είναι αυτά τα προϊόντα για το σώμα από την Drunk Elephant. Θα σας το βάλω σε link για να το τσεκάρετε. Αυτό λοιπόν δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ καλό και γενικά όλα τα προϊόντα αυτά που έχει η τσάντα αυτή για να τα προτείνουν και για να μας τα έχουν βάλει μέσα είναι best sellers φαντάζομαι. Την εταιρεία Fresh την ξέρω πάρα πολύ καλά και τελειώνουμε σιγά σιγά, άλλο ένα έχω. Είναι το Rose Deep Hydration Facial Toner. Εμένα αγαπημένη μου είναι η μάσκα με τριαντάφυλλο από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Λατρεύω τη μυρωδιά της, λατρεύω το ότι έχει ροδοπέταλα μέσα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε και σε αυτή εδώ τη συσκευασία. Είναι παιδιά συγκλονιστική η αίσθηση, είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο τόνερ και αυτό γιατί το έχω δοκιμάσει, το οποίο σου δίνει μια δροσιά, μια ενυδάτωση και απαλύνει, αφαιρεί βασικά να σας πω την αλήθεια ό,τι μπορεί να έχει ξεμείνει από το μακιγιάζ μετά τον καθαρισμό γιατί τότε χρησιμοποιούμε το τόνερ και σου δίνει έτσι μια αίσθηση απαλότητας, σου αφήνει πολύ απαλό το δέρμα. Πάρα πολύ ωραία λοσιόν και άλλο ένα ζετάκι από Sephora, το οποίο επίσης είναι έτσι με αυτό το καρτελάκι και το σκηνάκι του για να το κρεμάσεις στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μ' αρέσει που γράφει From Secret Santa πάνω, έχει πάρα πολύ πλάκα και πίσω έχει και χώρο να γράψεις το όνομά σου. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει ένα μολύβι για τα μάτια και ένα liquid lipstick των Sephora για τα χείλη, πολύ ωραίο και αυτό, για δωράκι. Αυτά όλα είχε η συγκλονιστική τσάντα των Sephora φέτος για τα Χριστούγεννα. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και, και τις προτιμήσεις σας να μου πείτε αν έχετε δοκιμάσει βασικά κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιο από αυτά τα προϊόντα. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πώς περνάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για ακόμη μια φορά και είδατε αυτό το βίντεο. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, γραφτείτε τώρα γιατί και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye bye.